μα και μεγάλη. Ήρθεμε στο θέατρό μας. Ζήτω στον πολιτισμό μας. Ζήτω. Να κλείσετε τα κινητά σας, να χαρείτε τα παιδιά σας. Σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ, φίλοι μου, για να παρακολουθήσετε το έργο «Η Σκουπιδομαζόφτρα», που έγραψε μια καταξιωμένη Κύπρια ηθοποιός και συγγραφέας, η Πολίνα Ανδρέου. Είναι το τρίτο έργο της Πολίνας που παρουσιάζεται εδώ στη Νέα Υόρκη, στο Σανίδη. Το πρώτο ήταν ο Αστροναύτης με το Ζόρι, που ανέβηκε στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού με την Αλίκη Χρυσοχού. Το δεύτερο ήταν ο Μαγικός Αυλός της Ευδόριας, και έχω εδώ μαζί μου όλους τους ηθοποιούς από τον Άγιο Νικόλαο, τον Στέφανο Καρδί Τσερπέλη και τον Διευθυντή του Αυγερματιού, τον κύριο Καρδιλόπουλο. Και επίσης ο Μαγικός Αυλός παρουσιάστηκε και σε αυτόν τον Σανίδη εδώ πέρα, ξεδιά στον κύριο Τσεκεδίδη, μας φιλοξενήσαμε πέρσι. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Σω είναι το τρίτο έργο της Πολίνας Ανδρέου που παρουσιάζεται εδώ. Όπως είπα, μαζευτήκαμε εδώ για να παρακολουθήσετε την παράσταση Σκουπιδομαζόφτρα. Θα σας πω δύο λόγια για τον κάθε ρόλο, για να μπείτε πιο εύκολα στο θέμα. Η Μαντάμ Σκουπίδο, λοιπόν... Εγώ είμαι αυτή! Βασίλισσα Σκουπιδομαζό, όλοι τους με καλούν. Δεν ζουν χωρίς εμένα, κι όμως μπελάμε θεωρούν. Θα κάνω παιδεία! Κάνε και μην με ξαναλοκλήσεις. Συνεχίζω με τους υπόλοιπους ρόλους. Ότι με και δούλης, άρχισε να διαμαρτύρεται γιατί... Δεν φέτη σκέγεται για με. Τα ακούει όλα φέρεσε. Το δίκιο της πλάνη για να βρει, θα πάρει λέει προαγωγή. Θα μ' αφήσετε να μιλήσω και να μην χειροκροτήσω ο κόσμος. Ναι, δεν μ' άκουσα. Συνεχίστε. Ευχαριστώ, συνεχίζω. Η κουρελίνα, η κουρελού, έτσι τη λένε, παραξεκύλησε με την απεργία του Μαντάμ Σκουπίδο και άρχισε να φωνάζει. Πάρε πώς λέω τι θες. Στην είναι η τιμή του. Με φαντασία τσαπίλια θα λάμπεις το κορμί σου. Κουλελίνα, τι είπατε προηγουμένως. Δεν άκουσα. Κάνουν απεργία τα αυτιά μου. Καλά. Συνεχίζω. Να μην με ξαναδιακόψει κανείς. Ο κομπιουτέρ. Τα χεράκια σας τα πληθά κάθε μέρα με χτυπούν. Μια στο είμαι ψάχνετε και μια στο Facebook. Φύγετε όλοι τώρα. Αν το βουλώσετε, θα εισπράξετε το χειροκρότημα στο τέλος της παράστασης. Εξαφανιστείτε όλοι τώρα! Πλάκα μου κάνεις! Όχι, θέλω να πω, εδώ και πολλά χρόνια
λέτε, στον κόσμο σε φέρνει, αλλά σε φέρνει, στο κάθε στιγμή. Στο! Όχι, θα κάνουμε και διαφήμιση. Τι μισοκάναμε εδώ που τα λέμε. Θες να βρω το δίκιο μου. Να το παλέψεις. Διαφορετικά. Θα προωθεί αριθμητές μου. Αυτό λες. Πού είναι η δικαιοσύνη μου, λες. Έχει χαθεί εδώ και καιρό. Την κλείσανε στα έγκατα της γης. Ίσως από κάπου να ξεμητάει. Και αμέσως τι θα κάνουνε. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Μακάρι. Γιατί βλέπω μόνο σκοτάδια. Σκοτάδια γιατί. Γιατί βλέπω να μένουμε φορτωμένοι και ξεχυλίζουμε, ξεχυλίζουμε, Ναι. Μέχρι να βρει το δίκιο σου, ε. Ναι. Αυτό είναι άδικο. Ας που θα γεμίσει όλη η πόλη σκουπίδια. Αν γεμίσει και η χώρα. Σκουπίδο χώρα, καλό του πήγεται. Μοιάζει με το δικό μου. Καλό. Αλλά σε λίγο θα μαζευτούν όλοι και. Και. Ε, θα διαμαρτύρονται. Σούπα, καρπίνα μου καίγεται. Το πολύ πολύ να μαζευτούν τα παιδιά τη γειτονιά. Να φτιάξω μια τενεκεδούπολη και μακάρι. Μακάρι τότε θα σωθώ, θα πάρω μια ανάσα, αλλά. Δεν βλέπεις ότι εξαφανίσει κάτι παιδιά γειτονιά. Ναι, τώρα που το λες, μόνο σκυλιά με τα παιδικά τους κυκλοφορούν για να. Για να κάνουν τα κακά τους. Ντρέπεσαι να το πεις. Αυτοί πρέπει να ντρέπονται που δεν παίρνουν ένα φτιαράκι και μια σακουλίτσα να βάλουν το σκάτο του καρακάρι τους. Καλέ, κατά τη πολύ σκάτοπολη και δεν του νοιάζει καθόλου. Θα συνήθισαν τη μυρωδιά. Μάλλον. Εγώ πάντα όχι. Ούτε κι εγώ. Πάω τώρα στην διπλανή πλατεία να γνωστοποιήσω το πρόβλημά μου. Να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Βλέπετε τώρα πώς υπερασπίζω τα δικαιώματά τη. Τα δικά τη συμφέροντα. Κατά τα άλλα, καφέ τη καίγεται για μας. Σακιά μέχρι να πάρει την προοδηγή της μαντά. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι. Μακάρι να παίξουμε
μαζί μου τα παιδιά. Μόνο τότε θα ανακουφιστώ. Να το έπεισε. Γιατί δεν τον βλέπω να γίνεται. Τι πρόβλημα κι αυτό. Στο καλό. Παιδιά, να μην παίζουν στις γωνιές, στις αυλές. Παίζουν στα νοπιαγωγεία. Αν είναι σαν κι αυτό της γειτονιάς μου. Ναι. Λυπάμαι τα παιδιά που υποφέρουν. Τότε και βουλή, τι λες. Στο νοπιαγωγείο μαθαίνουν τραγούδια, ποίηματα και. Και μαθαίνουν να τσιρίζουν, να φωνάζουν, να τιμωρούν. Τότε και τι είναι αυτά που λες. Είναι τέτοια πράγματα. Έλα μια μέρα στη γειτονιά μου. Απίστευτο. Παίζουμε τις παιδικές ψυχές. Δεν είπαμε κιόλας. Έλα και γίνεται σαν σχολή ένα απάνθρωπο. Απάνθρωπο, δεν λες τίποτα. Για πες μου, Καρελίνα, τι κάνεις όταν στα χέρια σου ένα ντέφι. Ντέφι. Ναι. Το χτυπώνει ρυθμικά με το χέρι και χορεύω ανάλογα με τον ρυθμό. Τι άλλο μπορείς να κάνεις. Τι άλλο να κάνω. Είναι ένα μουσικό όργανο και αυτό είναι ο σκοπό του. Δεν έχεις φαντασία. Έχω. Δεν έχεις, σου λέει. Έχω και παρά έχω. Δεν έχεις. Ωραία, τότε πες εσύ. Να, παίρνεις το ντέφι. Ναι. Και το χτυπάς με όλη σου τη δύναμη. Πού καλέ. Στο τραπέζι όπου κάθονται τα παιδιά. Ναι. Όταν τρώνε την ίση τάξη τους. Ναι, και γιατί. Για να επιβάλλουν τάξη. Ποιοι. Ερώτηση είναι αυτή. Όχι, δεν είναι. Κρίμα. Το ντέφι μου αρέσει πολύ. Δεν σπάει. Μου αρέσει πάνε. Αλλά αγοράζουν πολλά για να έρθουν εφεδρικά. Λυπάμαι. Εσύ λυπάς τα ντέφια, εγώ τα παιδιά. Λυπάμαι και για τα δυο. Εκεί που παίζουν ξένια στα μεταξύ του. Ναι. Ακούνε ένα ξαφνικό εκοφαντικό κρότο του ντεφιού και στέκονται κάγκελο. Κάγκελο, κάγκελο. Δεν σου λέω. Κάτι αν κάποιο παιδί ανοίξει το θόρυβο. Τότε χτυπάνε ακόμα πιο δυνατά και στέκονται όλοι σούζα. Το βρήκε. Σούζα, σούζα. Δεν σου λέω. Το βλέπω το παράθυρο του σχολείου και. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει χειρότερο από αυτό. Υπάρχει. Ναι, λέμε. Δεν ξέρω να χρησιμοποιώ σωστά τι φωνητικέ χορδέ. Καλά. Δεν είναι και τραγουδίστριε. Δεν είναι, αλλά. Είναι φωνάρι. Έπιασε Διάνα. Και εμείς φωνάζουμε που και που, αλλά μόνο το τσακωνόμαστε. Λάθος μας φυσικά. Αλλά σε λίγο καταλήγουμε στο διάλογο ενώ. Ενώ αυτές έτσι μιλάνε, τους γίνει συνήθιο. Κατά τα άλλα, είναι μου φωνέρι. Αν είναι έτσι, εμένα δεν πρέπει να με λένε τενεγέ. Απαράδεκτο. Φαντάζομαι τι θα γίνεται με τα μεγαλύτερα παιδιά. Αυτά κάνουν φροντιστήρια για να γίνουν πιο σοφοί. Να βρουν διάξο πρέπει. Μισθό, ένα τσουβάλι. Και ας είναι δύστιχα φτωχά. Και ταλαιπωρημένα. Μήπως και νοιάζεται κανείς. Όλα, όλα προγραμματισμένα. Τίποτα δεν τα σώζει. Μόνο να φάμε από τον ουρανό. Ας γίνει να φάμε και για μας. Να σταματήσει την απεργία αιματά. Δεν φτάνει που αυξανόμαστε όλο και περισσότερο κάθε χρόνο. Το διάβασα στην εφημερίδα που μου ρίξανε. 15% αύξηση. Πού δεν πάει αυτή η κατάσταση. Είναι ανεξέλεκτη. Και ποιος μας σώζει. Οι άνθρωποι να μην νοιάζονται γι' αυτό. Τι έγινε φίλοι μου, πέσανε έξω τα καράβια σας. Ναι, εγώ πάω να το φτιάξω. Ποιο. Το καράβι μου. Πλάκα κάνει και τσίπησε αυτός. Κάτσε. Άσχο, να έχει τους λόγους. Για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις. Ξέρω. Δεν μου λες, πού είναι αυτή. Ποια. Η σκούπιδο μαζότερα. Κουράστηκε λέει, πάει να κοιμηθεί. Κι εγώ έτσι θα μείνω. Φορτωμένος όλα τα ηλεκτρονικά σκουπίδια. Ναι, κάτως είσαι, όπως και εμείς. Όχι, θα κάνω διαδήλωση. Κάνε. Θα βγω με πανό στους δρόμους. Yes. Θα κάνω. Κάνε. Μα δεν είπα. Μη πεις. Δεν μου λες. Ό,τι θες. Γιατί είσαι τόσο ψύχρεμη. Γιατί το ξανά άκουσα αυτό το τροπάριο. Ποιο από όλα. Σκέφτεσαι να κάνεις απεργία. Μάγος είσαι. Μάλιστα και γνώστης. Πάει, θα με τρελάνεις εσύ. Γιατί. Γιατί μιλάς με γρίφους. Λέγε λοιπόν, πού είναι η σκουπίδα μαζί. Ψέματα σου είπα. Ούτε ξεκουράζεται, ούτε κοιμάται. Κάνει απεργία. Πρόλαβε πρώτη αυτή, ναι. Τι να κάνουμε, το σκέφτηκες κι εσύ. Ναι, γι' αυτό δεν είναι και δουλειά κι εσύ, μείνατε ξεφυλισμένοι. Ναι, κι έτσι θα μείνεις κι εσύ. Δεν μπορώ να μείνω άλλο με. Ναι. Όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Βλάβει σοβαρά το περιβάλλον και εμένα. Μωρέ, μπράβο. Μοιάζει εσύ περισσότερο από του ανθρώπου. Αμέ, από αύριο κιόλα θα γράψω μια ταμπέλα που θα λέει. Τι θα λέει. Κουτί άνθρωποι. Χρησιμοποιείτε καθαρή τεχνολογία για να ζείτε στον πλανήτη σα χωρί προβλήματα. Ωραίο είναι. Αλλά το κουτί άνθρωποι μην το γράφει. Δεν είναι όμορφο. Καλά, θα σε ακούσω μόνο και μόνο επειδή σε αγαπάω, αλλιώς. Αλλιώς τι έγραφε. Καλύτερα μη σου πω τι θα έγραφα. Κατάλαβα. Ας σου δώσουμε φιλαράκο μου μία ακόμα ευκαιρία. Πόσες ευκαιρίες πια. Μία τελευταία. Ίσως με τον χρόνο ευαισθητοποιηθούν. Μα είναι απλό. Μπορούν να αγοράζουν προϊόντα με λιγότερα σκουπίδια. Που θα τους κάνει καλό στην τσέπη και στην υγεία. Που φαίνανε και πρόσημα. Σωστά, θα τους μένει και κανένα φράγκο στην τσέπη. Ευρωπουλάκι θες να πει. Μωρέ, πες το και πουλάκι, ακόμα καλύτερα. Πουλάκι, ευχαριστή.
ασχοληθήκες τώρα. Καλά, γιατί θυμώνεις. Θυμώνω με τους ανθρώπους. Κατάλαβα. Πες το όλο να ξελαφρώσεις. Είμαι κάδος, ηλαθρικός είμαι ακουρέλια, έτσι. Έτσι. Τότε γιατί τις περισσότερες φορές με ανακατεύουμε διάφορα άλλα σκουπίδια. Γιατί βαριούνται. Είναι τεμπέληδες και δεν το κάνουν μόνο σε σένα. Έτσι. Πολλά κουρέλια που δεν πάνε για ανακύκλωση. Ανακυκλώνεσαι κι εσύ. Ναι, ναι. Από πότε? Άκουσε για να μάθεις. Για λέγε. Μία μέρα μου ρίξανε ένα περιοδικό. Μα αυτό έπρεπε να πάει στην ανακύκλωση για χαρτί. Ε, τι σου έλεγα προηγουμένως? Ότι σου ρίχνουν ό,τι να είναι. Για λέγε. Τι περιοδικό ήταν αυτό? Για θέματα οικολογικά, περιβαλλοντικά. Και τι διάβασες? Διάβασα πολλά για τα κουρέλια. Λέγε, εσύ σκασγάιδαρο, λέγε. Και εσύ δεν έχεις καθόλου υπομονή. Δάσκαλε που δίδασκες και λόγω δεν εκράτησες. Δεν θέλω να συνεχίσω όλη αυτή τη συζήτηση. Γιατί δεν σε συμφέρει. Εμένα, εσένα. Είσαι πολύ λόγο, το ξέρεις. Το ξέρω. Ακούω δυστυχώς. Το ξέρεις ότι τα κουρέλια μου αυτά.